Νέοι και νέες, όπως γνωρίζετε, το Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής προσκαλεί εσάς, νέους και νέες, ηλικίας 12 έως 23 ετών, να λάβετε μέρος στο πρώτο MUZX, εμπνευσμένο από σύγχρονες επιτυχημένες διεθνείς διοργανώσεις ευρείας προβολής όπως το TEDx, Ignite και Idea City. Το MUZX είναι ένα event, μία εκδήλωση, στην οποία το ακροατήριο αναμένεται να ακούσει εσάς, αξιόλογους νέους, να μιλήσετε για ένα αξιόλογο θέμα εμπνευσμένο έμμεσα ή άμεσα από τη μουσική, μέσα σε 10 λεπτά. Και όταν λέω έμμεσα, μπορεί παραδείγματος χάρη ο τίτλος σας να έχει έμμεση σχέση με τη μουσική. The Power of Music Through Time ή μπορεί να έχει άμεση σχέση με τη μουσική, a music genius. Κατά τη διάρκεια και στο τέλος της παρουσίασης έχω βάλει διάφορα links τα οποία μπορείτε να δείτε ως βοήθημα. Στόχος της παρουσίασης μου σήμερα είναι να σας δώσω κάποια tips. Κάποιες ακριβείς τεχνικές που ακολουθούν οι μεγαλύτεροι ομιλητές στις συγκλονιστικές τους ομιλίες, ώστε να εφαρμόσετε και εσείς τις δικές σας για να σαγηνεύσετε τους ακροατές σας και να αγγίξετε την καρδιά τους. Μπορείτε και από μόνοι σας να σερφάρετε στο YouTube για να παρακολουθήσετε πολλές από αυτές. Στόχος, να αποκτήσετε ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση και κύρος. Και πού ξέρετε, η ομιλία σας μπορεί να κάνει τη διαφορά και να σας οδηγήσει από την αφάνεια στην ευρεία αναγνώριση. Στο βιβλίο του, ο Κάρμιν Γκάλο ανάλυσε πάνω από 500 παρουσιάσεις στο TED. Παρουσιάσεις πολύ σπουδαίων προσωπικότητων, όπως προέδρων χωρών, CEO εταιριών, σχεδιαστών, επιστημόνων, γνωστών ηθοποιών, σκηνοθετών, μουσικών και όχι μόνο. Το τι ανακάλυψε ήταν ότι όλες αυτές οι παρουσιάσεις είχαν 9 κοινά στοιχεία, 9 κοινά μυστικά. Αυτά τα μυστικά θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Καταρχάς, η ομιλία σας θα πρέπει να έχει 3 χαρακτηριστικά. Συναίσθημα. Η ομιλία σας δηλαδή θα πρέπει να αγγίξει την καρδιά των ακροατών. Πρωτοτυπία και καινοτομία. Θα πρέπει να διδάξετε να πείτε κάτι καινούριο. Αξιομνημόνευτη. Το περιεχόμενο και ο τρόπος που θα το παρουσιάσετε να μείνουν αξέχαστα. Ας πάμε να δούμε ένα-ένα ξεχωριστά. Συναίσθημα. Οι μεγάλοι ομιλητές αγγίζουν την καρδιά μας και μας συγκινούν. Θα πρέπει δηλαδή όταν ετοιμάσετε το βίντεο σας να ενεργοποιήσετε το συναίσθημα του κοινού. Πέστε τι σας ενθουσιάζει πραγματικά. Οι ομιλίες που προκαλούν τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι εκείνες που προσλαμβάνονται ως βαθιά ανθρώπινες από το κοινό. Εκείνες που απελευθερώνουν τα συναισθήματα, τα όνειρα, την φαντασία. Αυτή που βλέπετε είναι η Amy Mullins, η οποία έχει 12 ζευγάρια πόδια, τα οποία φορεί ανάλογα με την περίπτωση. Άλλα όταν κάνει εργασίες στο σπίτι και άλλα όταν κάνει πασαρέλα, αφού είναι μοντέλο. Όταν ήταν πολύ μικρή, εξαιτίας κάποιου ιατρικού προβλήματος, υπευλήθη σε ακροτηριασμό τον κάτω άκρο της, κάτω από το ύψος των γονάτων. Έτσι αναγκάστηκε να βάζει τεχνητά μέλη, όχι μόνο για να μπορεί να διακινείται, αλλά και για να καταρρύψει 3 φορές το ρεκόρ στίβου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 1996. Αυτή την εμπειρία τη μοιράστηκε στη σκηνή. Από την ομιλία της εμπνεύστηκαν πάρα πολύ και άλλαξε στο βάθος τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με αναπηρία. Η Amy δεν επικεντρώθηκε στο πώς να ξεπεράσει τις ελλείψεις της. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στις προοπτικές που ανοίγονταν μπροστά της. Έγινε ένα αρχιτέκτονας της δικής της ταυτότητας. Ξέρετε, οι πιο δημοφιλείς ομιλητές είναι αυτοί που καταφέρνουν να συνδεθούν με το κοινό τους γιατί μιλούν για ζητήματα που παίζουν βασικό ρόλο στον αυτοπροσδιορισμό τους. Μυστικό νούμερο 1. Πάθος ενθουσιασμός. Απελευθερώστε αυτό το κάτι που κρύβεται μέσα σας. Ψάξτε βαθιά μέσα σας και συνδεθείτε με το θέμα της παρουσίασης σας με τρόπο μοναδικό και ουσιαστικό. Δείξτε ενθουσιασμό. Χωρίς αυτόν, η παρουσίασή σας θα στερείται νοήματος. Τίποτα μεγάλο δεν έχει επιτευχθεί χωρίς ενθουσιασμό. Το να παρακολουθεί κάποιος έναν ενθουσιασμένο ομιλητή είναι τόσο αναζωογονητικό όσο το παγωμένο νερό στην καρδιά της ερήμου. Δείξτε πάθος, όπως είπε και ο Αμερικανός συγγραφέας Larry Smith,
Μόνο το πάθος θα οδηγήσει στη ψηλότερη έκφραση του ταλέντου σας. Μόνο το πάθος, το μεγάλο πάθος, μπορεί να ανυψώσει την ψυχή σε ανώτερα επίπεδα. Να ξέρετε, το πάθος είναι μεταδοτικό. Δεν θα μπορέσετε να εμπνεύσετε τους γύρω σας, εάν δεν νιώσετε εσείς η ίδια έμπνευση. Μόνον έτσι θα πείσετε τους γύρω σας και να αποτελέσετε πηγή έμπνευσης για αυτούς. Θα πρέπει να παθιαστείτε με το θέμα που θα ασχοληθείτε και θα παρουσιάσετε. Πάθος, εμμονή, κλίση, obsession, όπως θέλετε πέστε το. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι σας ενθουσιάζει, τι θέλετε να μοιραστείτε με τον κόσμο. Στην περίπτωση παραδείγματος χάρη που θέλετε να πλασάρετε ένα προϊόν, δεν ενδιαφέρει τόσο το προϊόν, αλλά το γιατί εμπνέεστε από το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό τουλάχιστον προσπάθησε παραδείγματος χάρη ο συνάδελφος της μουσικής Κώστας Εφεσόπουλος, ο κατασκευαστής του Sax Seed, ο οποίος εμπνεύστηκε ώστε να δημιουργήσει το συγκεκριμένο για να διευκολύνει τους σαξοφωνίστες κατά τη διάρκεια της πολυώρης εκτέλεσης τους. Αυτόν επεδίωξε και η συνάδελφος μουσικής Αντριάννα Σεργίδου μέσα από τη συγγραφή του βιβλίου της «Ο πραγματικός μας εαυτός». Ήθελε δηλαδή να βοηθήσει αυτούς που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν μέσα από το ταξίδι της ζωής και αναζήτησης τον πραγματικό τους εαυτό. Αυτό επιδίωξε και ο Howard Schultz, ο ιδρυτής των Starbucks, ο οποίος ανέφερε κάποτε το εξής. «Δεν με ενδιαφέρει τόσο ο καφές, όσο το να χτίσω ένα τρίτο χώρο μεταξύ της δουλειάς και του σπιτιού, ένα μέρος που οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θα παρέχουν άριστην εξυπηρέτηση στους πελάτες». Άρα, η ερώτηση «Τι προϊόν θα προσφέρω» δεν είναι και τόσο αποτελεσματική ερώτηση. Η ερώτηση «Τι με εμπνέει να προσφέρω», «Τι με ενθουσιάζει πραγματικά» είναι μια καλύτερη ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό. Άρα, τι αγγίζει την καρδιά σας, εντοπίστε το και μοιραστείτε το με τους γύρω σας. Σίγουρα, αυτό το κάτι δεν είναι κάτι πρόσκαιρο, δεν είναι κάποιο χόμπι. Το πάθος έχει έντονη σημασία και προσδιορίζει την ταυτότητά σας. Το πραγματικό πάθος σας πρέπει να γίνει το αντικείμενο του μηνύματος σας, το στοιχείο που θα σας βοηθήσει να αποτελέσετε πηγή έμπνευσης για το κοινό σας. Όταν ένας έφηβος ρώτησε τον σπουδαίο ποιητή Richard St. John τι πραγματικά μας οδηγεί στην επιτυχία, επειδή δεν ήξερε να του απαντήσει, αποφάσισε να κάνει μία έρευνα και να ρωτήσει επιτυχημένες προσωπικότητες που συμμετείχαν σε διάφορες επιτυχημένες εκδηλώσεις. Μέσα σε 10 χρόνια έρευνας ανακάλυψε 98 βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν κάποιον πραγματικά επιτυχημένο. Παρουσίασε τα ευρήματα του μέσα σε μία τρίλεπτη ομιλία. Ποιον ήταν το number one? Το πάθος. Γι' αυτό να θυμάστε, ενθουσιασμός, ζήλος, πυγμή και προπάντων πάθος. Μυστικό νούμερο 2. Κατακτήστε την τέχνη της αφήγησης. Πέστε μια ιστορία. Όλοι αγαπάμε τις ιστορίες. Μας συνοδεύουν από γεννήσιμιού μας. Τα παραμύθια. Η αφήγηση μιας ιστορίας βοηθά να σπάσετε τον πάγο. Με τον τρόπο αυτόν θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Είναι εκπληκτικό πώς μια ομιλία, μια ιστορία μπορεί να εντυπωθεί ανεξίδελα στο μυαλό κάποιου. Μιλήστε για ένα δικό σας βίωμα, για κάποιο δικού σας ατόμου, συγγενή, ευάλωτων ανθρώπων που αγωνίζονται να τα καταφέρουν. Μπορεί και να είναι κάποιος φανταστικός χαρακτήρας, ένας ήρωας. Γιατί είναι σημαντικό να πείτε μια ιστορία? Ακούστε. Σε μια αίθουσα συσκέψεων στην Πανεπιστημιούπολη του Πρίνστον, έκανα μια έρευνα με μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια, η οποία κλήθηκε να αφηγηθεί μια προσωπική της ιστορία από το χρόνο των τελειοφύτων μπροστά σε 11 συμφοιτητές της. Οι ερευνητές σκάναραν τον εγκέφαλο της φοιτήτριας την ώρα που αφηγείτουν την ιστορία της και τον εγκέφαλο των 11 φοιτητών που την άκουγαν. Το μηχάνημα με το οποίο ήταν συνδεδεμένοι έδειξε ότι με τον ίδιο τρόπο αντιδρούσαν τόσο οι δείχτες, δηλαδή οι φοιτητές, όσο και ο πομπός, δηλαδή η μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Τι μας δείχνει αυτό? Την ώρα της αφήγησης μιας ιστορίας, ενός παραμυθιού, οι εγκέφαλοι όλων συγχρονίζονται. Γι' αυτόν τον λόγο, λέγοντας μια ιστορία, μπορείτε να φυτέψετε ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα στον εγκέφαλο των ακροατών σας ή των συνομιλητών σας.
Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αρχίσετε να σχεδιάζετε την ιστορία σας. Όπως ένας σκηνοθέτης δημιουργεί έναν πλάνο με μεμονωμένες σκηνές, πρωτού ξεκινήσει το γύρισμα, έτσι και εσείς θα πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία πρώτα στο μυαλό σας. Το σχεδιάγραμμα που σας έχω βάλει θα σας βοηθήσει πώς να δομήσετε την ιστορία σας. Σκεφτείτε πρώτα τον τίτλο σας, τον wow τίτλο σας. Φροντίστε να είναι φάνταστος, συγκεκριμένος και σαφής, πιασάρικος, αξέχαστος, κάτι σαν σλόγαν, παραδείγματος χάρη. Πώς να κάνεις το άγχος φίλο σου ή ξέχνα ποιος είσαι για να βρεις ποιος είσαι ή το παρελθόν έχει μέλλον. Ακολούθως, στηρίξτε τον τίτλο σας με τρία μηνύματα κλειδιά. Γνωρίζετε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να επεξεργαστεί περίπου 3 πληροφορίες με την βραχυπρόθεσμη μνήμη του. Γι' αυτό, όταν θα συντάξετε το σχεδιάγραμμα σας, να συμπεριλάβετε και 3 μηνύματα που θα στηρίζουν το γενικό τίτλο σας. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίσετε ότι η παρουσίασή σας δεν θα είναι ανοργάνωτη. Αυτήν τη δομή θα την ξέρετε μόνο εσείς. Πρέπει να είναι αόρατη στο κοινό. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε πώς θα προσεγγίσετε το θέμα σας. Απλώς μιλήστε για αυτό. Τα υποστηρικτικά σημεία μπορεί να είναι ιστορίες, παραδείγματα, ανέκδοτα, στατιστικά στοιχεία ή ξέρω εγώ τι. Για να είναι επιτυχημένη όμως η παρουσίασή σας, θα πρέπει να διακρίνετε για τα εξής στοιχεία. Το ήθος, τον λόγο και το πάθος. Η ομιλία σας πρέπει να έχει ένα 10% περίπου ειλικρινή και αξιόπιστα στοιχεία. Αυτό είναι το ήθος. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική, δηλαδή αποδείξεις, δεδομένα ή ακόμη και στατιστικά στοιχεία, αυτό είναι ο λόγος. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν περίπου το 25% της ομιλίας σας. Για να πείσετε όμως το ακροατήριο σας, τι χρειάζεται? Το πάθος. 65% κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε στοιχεία όπως συναισθήματα, ιστορίες, ανέκδοτα, προσωπικές ιδέες. Στην διαφάνεια βλέπετε την αναλογία που θα πρέπει να έχει το κάθε στοιχείο. Όταν θα κάνετε την ομιλία σας, να κατηγοριοποιήσετε το περιεχόμενο της ιστορίας σας σε αυτές τις τρεις ομάδες. Εάν το συναισθηματικό κομμάτι, το πάθος, είναι περιορισμένο στο ελάχιστο, τότε να επεξεργαστείτε την ιστορία σας και να προσθέσετε συναίσθημα, περισσότερες ιστορίες, ανέκδοτα και προσωπικές ιδέες για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Ξέρετε, μια ιστορία είναι δεδομένα γεμάτα ψυχή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να την αναζητήσετε με έξυπνο τρόπο και σίγουρα θα ανακαλύψετε μια πολύ καλή ιστορία. Οι εμπνευσμένοι ομιλητές εφαρμόζουν 3 είδη αφήγησης. Τις προσωπικές τους ιστορίες που σχετίζονται άμεσα με το θέμα της παρουσίασης ή ιστορίες για άλλους ανθρώπους που μέσα από μια εμπειρία απέκτησαν κάποια γνώση με την οποία το κοινό θα συνδεθεί ή ιστορίες που αφορούν την επιτυχία ή την αποτυχία προϊόντων ή και εμπορικών σημάτων. Προσπαθήστε να συμπυκνώσετε τα μηνύματα σας μέσα σε μια ιστορία. Και όσο πιο προσωπική είναι η ιστορία σας, τόσο το καλύτερο. Η συμβουλή αυτή πιάνει. Μην ξεχνάτε, οι άνθρωποι αγαπούν τις ιστορίες. Αν θα αναφέρετε μια ιστορία για κάποιον άλλο, ένα πολύ καλό παράδειγμα, το οποίο θα ήταν καλό να δείτε, είναι η ιστορία που παρουσίασε ο Κεν Ρόμπινσον σε μια ομιλία του. Μίλησε για ένα μικρό κοριτσάκι, την Τζίλιαν Λίν. Το σχολείο της αποφάσισε ότι η Τζίλιαν είχε μαθησιακά προβλήματα, μάλλον το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Έτσι η μητέρα της αποφάσισε να την πάει σε κάποιον ειδικό. Στη συνάντηση το κοριτσάκι καθόταν πάνω στα χέρια του για 20 λεπτά, ενώ αυτός ο ειδικός μιλούσε με τη μητέρα της για τα προβλήματα που είχε η Τζίλιαν στο σχολείο. Άκουγε να μιλούν για εκείνη, να λένε ότι ενοχλούσε τους άλλους, δεν καθόταν ποτέ ήσυχη. Και όλα αυτά για ένα 8χρονο κοριτσάκι. Στο τέλος ο γιατρός πήγαινε και κάθισε δίπλα στην Τζίλιαν και της είπε: «Τζίλιαν, άκουσα όλα αυτά που μου είπε η μητέρα σου και θα ήθελα να της μιλήσω ιδιαιτέρως. Περίμενε εδώ, θα γυρίσουμε, δεν θα αργήσουμε». Και έφυγαν αφήνοντας την πίσω.
Αλλά βγαίνοντας από το δωμάτιο, άνοιξε το ραδιόφωνο που ήταν πάνω στο γραφείο του. Και όταν βγήκαν, είπε στη μητέρα της. Απλά κάτσε και παρακολούθησε την. Και μόλις έφυγαν από το δωμάτιο, εκείνη πετάχτηκε όρθια και κουνιώντας το ρυθμό της μουσικής. Την παρακολούθησε για λίγα λεπτά και μετά ο γιατρός γύρισε και είπε στη μητέρα της. «Κυρία Λίν, η Τζίλιαν δεν είναι άρρωστη. Είναι χορεύτρια. Πηγαίνετε τη σε μια σχολή χορού». Τελικά, ίδρυσε τη δική της εταιρεία τον θείασο χορού της Τζίλιαν Λίν και γνώρισε τον Άντριου Λόιτ Βέπερ. Έκανε τις χορογραφίες και τις παραστάσεις Cats και το φάντασμα της όπερας, μερικές από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές παραγωγές στην ιστορία. Τι ήθελε να πει ο Ρόμπινσον με την ιστορία του? Απλά ήθελε να ενισχύσει το θέμα της παρουσίασης του. Δηλαδή, το πόσο σημαντικό είναι τα σχολεία να εντοπίζουν τα χαρίσματα των παιδιών και να τα βοηθούν να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους. Πάμε να δούμε τώρα την δύναμη των λέξεων. Κλείστε τα μάτια σας. Θα σας αφηγηθώ ένα ποίημα του πολύ σπουδαίου ποιητή Πόλη Κυριάκου. Κρατάω την καρδιά από τα γκέμια, γιατί χλιμιντρίζει εδώ και νύχτες. Κι ούτε που ξέρω που με κουβαλά, ούτε που περίσεψε νερό, ούτε ψωμί, ούτε που ξέρω αν είναι Σάββατο ή Δευτέρα ή Τρίτη. Υποπτεύομαι μονάχα από τη μυρωδιά και από τον καπνό. Υποπτεύομαι από το ιόδιο της θάλασσας, από τον υδρότα και από το σφίξιμο των ματωμένων χιλιών. Ποιος ξέρει, αύριο ίσως ξημερώσει Κυριακή. Και η μάνα μου πρωί-πρωί να φέρει στο τραπέζι ένα ταψί με κουλούρια ζεστά, όπως αυτά που έφτιαχνε όσο ζούσε κατά χείμωνα. Πώς η ζωή έδωσε στους στίχους του ο ποιητής? Σίγουρα κατάφερε να ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις. Επίσης, για να υπάρχει suspense, βάλτε μέσα στην ιστορία σας και το στοιχείο της έκπληξης. Μια πολύ αποτελεσματική τεχνική αφήγησης είναι το απροσδόκητο. Στο βιβλίο του με τίτλο «Ήρθε για να μείνει», ένας καθηγητής ψυχολογίας, ο Ντάν Αριέλη, αποκαλύπτει διάφορα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια ιδέα που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό των ανθρώπων. Ο βασικός τρόπος για να κερδίσετε την προσοχή κάποιου είναι ο εξής. Σπάστε το μοτίβο. Η περιέργεια και το μυστήριο είναι πολύ δυνατοί τρόποι για να προσελκύσει κανείς την προσοχή. Μια προσωπική εμπειρία που οδήγησε σε ένα προσδόκητο αποτέλεσμα μπορεί να γίνει μια συναρπαστική ιστορία. Μυστικό νούμερο 3. Κάνετε πρόβα, εξασκηθείτε. Παρουσιάστε την ομιλία σας όπου μπορείτε πριν τη βιντεογράφηση, πριν τη μεγάλη εκδήλωση στις 21 Απριλίου. Εξασκηθείτε ασταμάτητα. Κατακτήστε στο full το περιεχόμενο της ομιλίας σας, ώστε να μπορέσετε να κάνετε την παρουσίασή σας λες και συζητάτε με ένα στενό σας φίλο. Πρέπει να παρουσιάσετε την ομιλία σας με όσο πιο φυσικό τρόπο μπορείτε. Σύμφωνα με μια γνωστή θεωρία, χρειάζονται 10.000 ώρες εξάσκησης για να κατακτήσει κάποιος μία δεξιότητα. Παραδείγματος χάρη το πιάνο, τον μπάσκετ, το τένις. Ατέλειωτες ώρες εξάσκησης. Σκεφτείτε στο χορό. Πρώτα μαθαίνουμε τα βήματα. Κάποτε χρειάζεται και να μετράμε δυνατά. Ειδικά εάν είναι ζεμπέκικο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4 κλπ. Κλπ. Μετά από ώρες εξάσκησης, όχι μόνο δεν χρειάζεται να μετρούμε, αλλά οι κινήσεις μας αρχίζουν να φαίνονται φυσικές. Το ίδιο ισχύει και για την παρουσίαση μιας σπουδαίας ομιλίας μπροστά στο κοινό. Γι' αυτό, εάν θέλετε να κάνετε μία αξιομνημόνευτη παρουσίαση που θα αφήσει το κοινό σας με το στόμα ανοιχτό, πρέπει να εξασκηθείτε. Εξασκηθείτε μπροστά σε κοινό. Βιντεοσκοπήστε την ομιλία σας και παρακολουθήστε τη ξανά. Ζητήστε από φίλους να παρακολουθήσουν την ομιλία σας και να σας κάνουν μία ανοιχτή και ειλικρινή κριτική. Μην εκπλαγείτε αν κάνετε
αν κινείτε τόσο πολύ τα χέρια σας με τρόπο που να αποσυντονίζει το ακροατήριο σας. Χρησιμοποιήστε τις χειρονομίες αλλά με φιδό στις κυριότερες στιγμές σας, όπως τον Ερνέστο Σιρόλι. Επίσης, μην εκπλαγείτε αν δεν εστιάζετε στο ακροατήριο σας και βλέπετε στο πουθενά. Οτιδήποτε μπορεί να προσέξετε που χρειάζεται να διορθωθεί. Εσείς είστε ο καλύτερος κριτής του εαυτού σας. Επίσης, επικεντρωθείτε στο ρυθμό του λόγου σας. Μήπως βιάζεστε πολύ, μήπως μιλάτε αργά. Ο ιδανικός ρυθμός λόγου για παρουσιάσεις είναι 190 λέξεις το λεπτό. Φυσικά σε κάποιες φάσεις μπορείτε να κάνετε αξιλεράντο ή ραλετάντο, αν θέλετε να ενισχύσετε τον λόγο σας. Παρατηρήστε πώς μιλάτε στην καθημερινότητά σας. Τον ίδιο ρυθμό να χρησιμοποιήσετε και την ώρα της ομιλίας σας. Αλλιώς θα ακούεστε αφύσικοι. Μην κάνετε παρουσίαση. Κάντε μία συζήτηση. Δέστε δείγμα της ομιλίας του Brian Stevenson για να καταλάβετε. Παράλληλα με την ομιλία σας, οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος πρέπει να είναι σύμφωνα με το μήνυμα που επιδιώκετε να μεταδώσετε. Δώστε σημασία στην ένταση, στον τόνο και στις παύσεις σας. Μιλήστε, περπατήστε και φερθείτε σαν ηγέτες την ώρα της παρουσίασης. Εξασκηθείτε μπροστά στο κοινό με κάθε ευκαιρία. Πάθος, πρόβα, παρουσία. Καινοτομία. Σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες, η πρωτοτυπία είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποσπάσετε την προσοχή κάποιου. Ο εγκέφαλος μας αναζητεί το νέο, το εντυπωσιακό, το ξεχωριστό, το ποθητό. Αποκαλύψτε ιδέες που είναι εντελώς καινούργιες για το κοινό σας. Πληροφορίες με διαφορετικό περιτύλιγμα, που προσφέρουν φρέσκες καινοτόμες λύσεις σε παλιά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτόν παράγεται η ντοπαμίνη, μία ουσία που εκκρίνει ο εγκέφαλος. Για να καταλάβετε, η ντοπαμίνη ενεργοποιείται με μία νέα ερωτική σχέση, με μια νέα πίστα σε κάποιο βίντεο παιχνίδι, παίζοντας τυχερά παιχνίδια, μεταδίδοντας καινοφανείς και συναρπαστικές πληροφορίες με πρωτότυπους και νέους τρόπους. Η ντοπαμίνη είναι εθιστική. Γι' αυτό νιώθουμε ψυχική ανάταση όταν ακούμε ξεσηκωτικά λόγια, γεμάτα έμπνευση ή προτροπή. Γι' αυτό ενεργοποιήστε πολλές αισθήσεις, όραση, αφήν, συνέστημα με πρωτότυπους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, ο κορυφαίος ομιλητής Hans Rosling, ο πιο δημιουργικός και ο πιο ψυχαγωγικός στατιστικολόγος στον κόσμο, έκλεψε την παράσταση χρησιμοποιώντας τον Gapminder, ένα λογισμικό που δίνει ζωή σε στατιστικά στοιχεία με ευχάριστα animations. Αντί να χρησιμοποιήσει ένα κατεβατό με Excel πίνακες, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και με πρωτότυπο τρόπο, με ποικίλα μεγέθη κουκίδων που μετακινούνταν, έδειξε κάποιες αλλαγές που συνέβησαν από το 1962 μέχρι το 2003. Σύγκρινε τα ποσοστά γονιμότητας, δηλαδή των αριθμών παιδιών σε οικογένειες, και το προσδόκιμο ζωής στις τρίτες χώρες σε σχέση με τον δυτικό κόσμο. Και όλα αυτά μέσα σε 45 δευτερόλεπτα. Παρουσίασε δηλαδή γνωστές πληροφορίες με μη εξοικειωμένο πρωτότυπων ανίκειων τρόπο. Σε κάποια φάση στην ομιλία σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε επίσης τη μεγάλη στιγμή. Αυτή είναι η ώρα που το ακροατήριο σας θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Η ώρα αυτή της έκπληξης, το συναισθηματικά φορτισμένο αυτό γεγονός, δημιουργεί κατά τους νευροεπιστήμονες μια έντονη συναισθηματική κατάσταση που καθιστά πιο πιθανόν το μήνυμα σας να αποτυπωθεί στον εγκέφαλο των ακροατών σας. Αυτό έκανε ο γνωστός Bill Gates. Ελευθέρωσε κουνούπια στη διάρκεια της δικής του παρουσίασης, επειδή ήθελε να τονίσει πώς τα μολυσμένα κουνούπια σκοτώνουν εκατομμύρια παιδιά στις τρίτες χώρες. Το θέμα του είχε να κάνει με την ελονοσία. Άρα, μυστικό νούμερο 5. Δημιουργήστε συγκλονιστικές στιγμές. Εκτός από εκπλήξεις, ως παρουσιαστές, θα ήταν καλό να δημιουργήσετε σοκαριστικές, εντυπωσιακές, εκπληκτικές στιγμές που θα προκαλέσουν και θα αποσπάσουν την προσοχή του ακροατή. Αυτές είναι και οι στιγμές που το ακροατήριο θα συζητά και την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα της παρουσίασής σας.
Εάν παρουσιάζετε πληροφορίες με έναν κοινό συνηθισμένο τρόπο που χρησιμοποιούν όλοι γύρω σας, δεν θα ξεχωρίσετε. Το μήνυμα σας πρέπει να χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματική φόρτιση ώστε να καταστεί αξέχαστο στο κοινό σας. Ευνηδιάστε τους. Γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι θυμούνται έντονα την 11η Σεπτεμβρίου με τους δίδυμους πύργους, ενώ συνήθως ξεχνούν που έχουν αφήσει τα κλειδιά τους. Be different. Επίσης, χρησιμοποιήστε το χιούμορ και φροντίστε να ταρακουνήσετε το κοινό σας για να τονίσετε το βασικό μήνυμα σας. Ο εγκέφαλος μας λατρεύει το χιούμορ. Δώστε στο κοινό σας ένα λόγο να χαμογελάσει. Το χιούμορ κάνει πιο δεχτικό το κοινό στο μήνυμα σας. Αν νιώθετε ότι δεν το έχετε με το χιούμορ, μπορείτε να δανειστείτε τα λόγια κάποιου που τα θεωρήσατε αστεία ή ακόμη και αποφθέγματα. Αρκεί να ενσωματώσετε το αστείο σας με τρόπο δημιουργικό και φυσικό στην ομιλία σας. Τα χιλιοϋπομένα και κακόγουστα αστεία σίγουρα δεν θα σας ωφελήσουν. Μυστικό νούμερο 6. Μία ευχάριστη νότα. Σε μία ομιλία του, ο Ken Robinson, με τίτλο «Do schools kill creativity», είπε την εξής ιστορία. Ήταν κάποτε ένα πολύ μικρό κοριτσάκι που έκανε μαθήματα ζωγραφικής. Μια μέρα την πλησίασε η δασκάλα της και την ρώτησε «Τι ζωγραφίζεις» και το κοριτσάκι απάντησε «Ζωγραφίζω τον Θεό». Και η δασκάλα είπε «Μα κανείς δεν ξέρει πώς είναι ο Θεός». Και το μικρό κοριτσάκι απάντησε «Θα μάθουν μόλις τελειώσω». Δεν είναι τυχαίο που στο τέλος της ομιλίας του όχι μόνο το κοινό σηκώθηκε όρθιο και χειροκρότησε για πολλή ώρα, αλλά ο Κεν επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους στο διαδίκτυο. Έχουμε πει ότι η ομιλία σας θα πρέπει να είναι αξιομνημόνευτη. Παρουσιάστε το περιεχόμενο σας με τρόπον που θα μείνει αξέχαστο. Αλλά, μυστικό νούμερο 7, τηρήστε τον κανόνα των 10 λεπτών. 10 λεπτά επαρκούν για να κάνετε μία σπουδαία παρουσίαση, κρατώντας αμύωτο το ενδιαφέρον του κόσμου. 10 λεπτά μπορούν να δώσουν τροφή για σκέψη. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε πρέπει να καταστεί σαφές μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά. Μυστικό νούμερο 8. Δημιουργήστε μία νοητική εικόνα, χρησιμοποιώντας εισιτηριακές εμπειρίες, ελκυστικές διαφάνειες. Μην μείνετε μόνο στα λόγια. Είναι καλύτερο να εξηγήσετε κάτι χρησιμοποιώντας αντί για λόγια και εικόνες. Όταν ακούς μία λέξη, θυμάσαι μόνο το 10% των πληροφοριών. Όταν η ομιλία σας θα συνοδεύεται από οπτικά στοχευμένες διαφάνειες και ενδιαφέροντα γραφικά, η μνήμη αυξάνεται στο 65%. Χρησιμοποιήστε άρα πολυμέσα, φωτογραφίες, βίντεο, animations. Οι διαφάνειες σας να συμπληρώνουν την αφήγησή σας. Σε κάθε διαφάνεια να περιγράφετε μόνο ένα σημείο. Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερο κείμενο και αποφύγετε την χρήση bullets. Γι' αυτό οπτικοποιήστε τα λόγια σας. Ξέρετε ότι ο Bill Gates κατάφερε μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να εξηγήσει με αυτήν τη διαφάνεια την υπερθέρμανση του πλανήτη και χρησιμοποίησε αυτήν την απλή οπτική μέθοδο? Κάντε το κοινό σας να δει, να αισθανθεί, να ακούσει. Για το κείμενο σας, χρησιμοποιήστε μέγεθος γραμματοσειράς 42 πόντων ή μεγαλύτερο και επιλέξτε μία κοινή γραμματοσειρά σαν σερίφ όπως Χελβέτικα ή Βερντάνα. Επίσης, σας δίνονται και οι προδιαγραφές για το πώς πρέπει να μορφοποιηθούν οι διαφάνειες. Μυστικό νούμερο 9. Μείνετε στο στοιχείο σας. Την ώρα της σκηνής να είστε αυθεντικοί, ανοιχτοί, καθαροί. Οι κάλπικοι άνθρωποι φαίνονται. Μην μιμηθείτε κάποιον άλλο. Να είστε ο εαυτός σας. Βρέστε το στοιχείο σας και μείνετε πιστοί σε αυτό. Τη μέρα της παράστασης αφήστε τις σημειώσεις και μιλάτε με την καρδιά σας. Ένας εμπνευσμένος ομιλητής πρέπει να κάνει τους ακροατές του να σκεφτούν για τη ζωή τους, την καριέρα τους ή τη δουλειά τους με διαφορετικό τρόπο. Ένας καλός ομιλητής πρέπει να κάνει τους ακροατές του να θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Άρα, εμπνεύστε τους, συγκινήστε τους, ενθαρρύνετε τους,
ώστε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Κλείνοντας, ας συνοψίσουμε τα βασικά σημεία. Ξεκινήστε με την ερώτηση. Ποιο είναι το πάθος μου? Τι θέλω να μάθει το ακροατήριο μου? Αυτή θα είναι και η απάντηση για τον τίτλο της ομιλίας σας. Από εδώ θα χτίσετε και την ιστορία σας. Πέστε τη δική σας ιστορία. Ίσως κάτι από τη δική σας ζωή. Οι γύρω σας ίσως να θέλουν να την ακούσουν. Η ιστορία σας όμως είναι ένα εργαλείο ώστε να μεταδώσετε μία ιδέα αποτελεσματικά. Δώστε την ιδέα σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην ομιλία σας. Πέστε τη με ένα μοναδικό τρόπο γιατί μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο. Για τέλος, βρείτε ένα καταληκτικό συμπέρασμα που θα αφήσει το κοινό σας να αισθάνεται θετικό για εσάς, αλλά και για πιθανότητες η ιδέα σας να έχει επιτυχία. Μην χρησιμοποιήσετε τον επίλογο για απλή σύνοψη των όσων έχετε ήδη πει. Πείτε στο κοινό σας με ποιον τρόπο η ιδέα σας μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους αν εφαρμοστεί. Και μην ξεχάσετε, δουλέψετε, χρονομετρήστε τον εαυτό σας, βιντεογραφηθείτε, κάνετε πρόβες εβδομάδες ή μήνες πριν, ώστε να απομνημονεύσετε την ομιλία σας. Μιλήστε με πάθος. Μόνον έτσι θα καταφέρετε να μεταδώσετε την ιδέα σας και να εκφράσετε ό,τι αγγίζει την καρδιά σας. Μπορείτε να πάρετε ιδέες από το YouTube. Σας έχω βάλει παραδείγματα από ομιλίες που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τη μουσική, όπως και ομιλίες που έκαναν παιδιά της ηλικίας σας. Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στην πρώτη φάση όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να αποστείλετε βιντεοσκοπημένη την παρουσίασή σας σε μορφή MP4 με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση musiki.me@gmail.com μέχρι τις 2 Απριλίου 2021. Το βίντεο θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα προσωπικά σας στοιχεία. Όλα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η επιλογή των τελικών παρουσιάσεων από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων. Ενδιαφέρουσα πρωτότυπη θεματολογία, ιδέα ή προϊόν, συνοπτική ολοκληρωμένη και δομημένη ανάπτυξη θέματος, σκηνική παρουσίαση, επικοινωνιακές δεξιότητες αυτοπεποίθηση, απήχηση στο κοινό. Αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει τίποτε πιο συναρπαστικό από το να ακούς έναν εξαιρετικό ομιλητή, ιδιαίτερα έναν νεαρό ομιλητή, να παρουσιάζει μια τολμηρή ιδέα, μια ιδέα που αξίζει να διαδοθεί. Σου δίνεται η ευκαιρία μέσα από αυτήν τη διοργάνωση να το πράξεις. Μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα από όσα έχεις φανταστεί. Χρησιμοποίησε τη φωνή σου να συναρπάσεις τους ανθρώπους, να ανεβάσεις το πνεύμα τους, να γεμίσεις τη ψυχή τους και να αλλάξεις τον κόσμο. Αν χρειαστείτε και άλλες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22800 698. We believe in you. Σας ευχόμαστε καλές επιτυχίες.